1967 ήμουν 15 χρονών. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στις 17 Απριλίου, έγινε συναυλία του Rolling Stones. Δεν τέλειωσε ομαλά, καθώς ο Τζάγκερ πέταξε γαρίφαλα στο πλήθος. Παρούσα αστυνομική δύναμη μας τάραξε στο ξύλο. 4 μέρες μετά ξυπνήσαμε και μάθαμε ότι έγινε πραξικόπημα. In Greece, the birthplace of democracy where the Cold War had taken its baby steps and the U.S. had supported a right-wing government for many years, a new yearning for democracy appeared certain to bring the veteran liberal George Papandreou back as prime minister. Johnson called in the Greek ambassador and actually said, "Listen to me, Mr. Ambassador. Fuck your parliament and your constitution. America is an elephant. Cyprus is a flea. Greece is a flea. If these two fleas continue itching the elephant, they may just get whacked by the elephant trunk. Whack good. Pay a lot of good American dollars to the Greeks, Mr. Ambassador. If your prime minister gives me talk about democracy, he, his parliament, and his constitution may not last very long." In fact, it didn't. The military junta seized power in 1967, banning miniskirts, long hair, and foreign newspapers, making church attendance compulsory while engaging in numerous incidents of sexually oriented torture and cruelty. Its new prime minister had been a captain in a Nazi security battalion, tracking down Greek resistance fighters, became the first CIA agent to become the premier of a European country. Επίσης, επί μεταναστάσεως από το Βυζαντίο, ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Μια ομάδα αξιωματικών, αυτή που στα ισπανικά λέγεται Χούντα, με επικεφαλή στο στρατευματάρχη Παπαδόπουλου, μέρεσε τους πολιτικούς και ανέλαβε την εξουσία. Τάγκς κυκλοφορούσαν στους δρόμους και τα βράδια είχε απαγορευτεί σε όλους την κυκλοφορία. Ο κρατικός μηχανισμός δεν αντέδρασε στην δικτατορία. Ο βασιλιάς την ανέχτηκε, πολλοί τη θεώρησαν ως παράγοντα σταθερότητας. Το πραξικόπημα ματέωσε τις επερχόμενες εκλογές. Η δεξιά παράταξη που υποστήριξε το βασιλιά θα τις έχασε. Με την ευθέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωτούς της πόλεως πάσης φύσεως των κυμάτων και πεζών. Οι εκτεθόντες εις τα σωτούς να επανέλθουν αμέσως εις τα συγκείας των. Υπόψιν ότι μετά την λύση του ιδίου πάση κυκλοφορών εις τα σωτούς θα πυροβολείται άμεση προϊόν φύσεως. Κούντα έκλεισε όσες εφημερίδες, συλλόγους, σωματεία και συνδικάτα θεωρούσαν αντίπαλα. Κεντρώους και δεξιούς πολιτικούς τους φορούσαν κλεισμένους στα σπίτια τους. Συλλάβανε προληπτικά περίπου 8.000 άτομα. Για 6.000 ύποπτους διαδίστες. Ανάμεσά τους ήταν και μάνες με νηπία. Οι υπόλοιποι στάλθηκαν εξορία, απομονωμένοι και φρουρούμενοι σε μικρά, νησιωτικά και ορεινά χωριά. Κυρίως ήσαν αριστεροί, οι περισσότεροι ανήμποροι μεσήλικες και γέροι, που ψήθηκαν δερόμενοι στα κατητήρια. Υπέφεραν εξευτελισμούς και εξυλλογραμμούς από τον υπερβάλλοντα ζήλο ηλικίων και σαντιστών. Λίγοι δολοφονήθηκαν. Just like a wheel, just like a wheel.
Τρία χρόνια μετά πέθανε ο βραβευμένος με Νόμπελ Έλληνας ποιητής Γιώργος Εφαίρης. Η κηδεία του υπήρξε αφορμή για μια μαζική διαμαρτυρία κατά της δικτατορίας. Μερικές χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν το κουράγιο να κουμπίσουν στο φέρετρο ως αντίθεση στη δικτατορία. Ξανά, μετά την κηδεία του Παπαραβέλου, ο κόσμος έβγαινε στον νόμο. Όλη η δύναμη της αστυνομίας και της ασφάλειας φρουρούσε την κηδεία ενός ποιητή. Και η ζωή γενικά επανήλθε στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Για τους πολλούς δεν προήχαν οι δημοκρατικές ελευθερίες, αλλά η οικονομική ανάπτυξη, στρατιωτική, δικαστική, κληρική, καθηγητές πανεπιστημίου, ανώτατη κρατική υπάλληλοι, καλλιτέχνες, έσκυψαν το κεφάλι. Φωτισμένοι ανέχτηκαν την κούρτα, βολεύτηκαν και αρκετοί συνεργάστηκαν μαζί τους. Το ίδιο έκανε και πολύ σχόλιο. Πίσω από το Εθνικό Μουσείο. Εκεί, στην ταράτσα,
κάτι παλιά πιστάρια είχαν γίνει δωμάτια βασανιστήριου. Εκατοντάδες αντίπαλοι της δικτατορίας υπέφεραν φρικτά βασανιστήρια για να αποκαλύψουν συνεργάτες και ομοειδεάτες. Ο ταγματάρχης Σπύρος Μουστακλής έμεινε ανάπηρος από τέτοια χτυπήματα. Καλά το κάνουμε. Να εισιάσουμε. Ο Ανδρέας Λεντάκης γεννήθηκε στην Αιθιοπία, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Σπούδασε ιστορία στην Αθήνα. Μιλούσε 5 ξένες γλώσσες. Υπήρξε ηγετικός τέλεχος και ιδρυτικό μέλος στη νεολαία οργάνωση Γρηγόρης Λαμπράκης. Στη μεταπολίτευση εκλέχθηκε δήμαρχος Σιμητού και βουλευτής. Εμπνευστής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το 1989 πρότεινε δημοκρατική συνείδηση και μεγαλοψυχία την αποφυλάκηση των γερόντων πια αποντικών. Το 1968 στην Κουμπουλίνα βασανίστηκε αλίπητα στην περίφημη Ταράτσα. Με το Μίκη Θεοδωράκη χτύπαγαν τον ενδιάμεσο τοίχο και έδιναν κουράγιο. Σχολίασε το γεγονός και μόνο γι' αυτό πήρε φυλακή. Μερικοί φοιτητές
μαθητές αντιδράσαμε με πορείες, καταδιωγμένοι από την αστυνομία. Το Φεβρουάριο του 1973 κλειστήκαμε στο κτίριο της Νομικής. Δεν είμαστε ούτε 2.000. Απ' έξω η αστυνομία και λίγοι συμπαραστάτες σιωπηλοί με αναμένα κεράκια τη νύχτα. Μετά από διαπραγματεύσεις βγήκαμε το άλλο πρωί. Στην έξοδο μας περίμεναν καμιά τρακοσαριά δίθεν αγανακτισμένοι πολίτες και ασφαλίτες με άγριες διαθέσεις. Η αστυνομία μάλλον μας προστάτευσε. Ακολούθησε και δεύτερη κατάληψη σε ένα μήνα, αλλά αυτή τη φορά έπεσε πολύ ξύλο. Δεν κρατάγαμε ρόπα, δεν πετούσαμε πέτρες, ούτε μολότοφ, δεν φορούσαμε μάσκες ή κουκούλες, δεν σπάσαμε τίποτα, μόνο τα μούτρα μας. Συνθήματα φωνάζαμε για παιδεία, ελευθερία, δημοκρατία. Την ίδια εποχή, βασιλικοί αξιωματικοί του ναυτικού και λίγοι πολιτικοί προσπάθησαν να κάνουν αντιπραξικόπημα. Πέτυχαν και βρέθηκαν να βασανίζονται στη φυλακή. Το αντιτροπιλικό βέλος διέφυγε στην Ιταλία. Τον Ιούλιο του 1973 ο Παπαδόπουλος έδωσε γενική αμνηστία και ελευθερώθηκαν οι πολιτικοί κρατουμένοι. Έκανε δημοψήφισμα για προεδρική δημοκρατία και πήρε 79%. Ελπίζαμε ότι σύντομα η χώρα θα γινόταν δημοκρατική, αλλά το ξύλο συνέχισε να πέφτει. Το Νοέμβριο του 1973, δημοκράτες φοιτητές ζήτησαν φοιτητικές ελευθερίες. Τα σπουδαστικά αιτήματα έκαναν αποχή από τα μαθήματα. Στις 14 Νοέμβρη, λίγοι φοιτητές λόγω επεισοδίου πήγαιναν στο Πολυτεχνείο. Γρήγορα ήρθαν εκεί φοιτητές και από άλλες σχολές. Η εισαγγελέα ζήτησε από τη Σιρήνη να μπει η αστυνομία, αλλά αυτή αρνήθηκε. Πυροβολούσαν από γύρω ταράτσες για εκφοβισμό.
Στους δρόμους κυκλοφορούσαν συμμορίες χουντικών και σαν δίθεν επαναστάτες έσπαγαν και έκαιγαν. Μέσα στο Πολυτεχνείο δεν είδαμε νεκρούς, μόνο αρκετούς τραυματίες μεταφερμένους από τους γύρω δρόμους. Εθελοντές γιατροί ήρθαν να τους περιθάλψουν. Στις 1:30 τα ξημερώματα έφτασαν τάγκς και στρατός. Μια ώρα μετά έγινε σχολή. Βγήκαμε τις πλαϊνές πόρτες, υπηδώντας τα κάγκελα και σκορπίσαμε έντρομοι στους γύρω έρημους δρόμους. Παντού παραφύλαγαν αστυνομικοί, συμμορίες χουντικών και σατσίδες με πολιτικά. Όλη νύχτα χτυπούσαν όποιον έβρισκαν στον δρόμο. Πυροβόλησαν μέχρι και ασθενοφόρα. Στα νοσοκομεία οι τραυματίες δέρνονταν ακόμη και πάνω στα φορεία. Τολμηροί πολίτες, αγγελοί οι αστυνομικοί, προσπάθησαν και έκλεισαν ή φυγάδευσαν νέους. Αρκετοί συνελήφθησαν. Τα επόμενα χρόνια οι έρευνες έδειξαν περίπου 800 τραυματίες και 23 νεκρούς. Οι περισσότεροι, άσχετοι με τα επεισόδια, άτυχοι περαστικοί, δολοφονήθηκαν από τη μανία χουντικών ή από αδέσποτες σφαίρες. Το κτίριο του Πολυτεχνείου βρέθηκε ελεηνά βανδαλισμένο με μεγάλες καταστροφές έργου αγνώστων. Το ίδιο συμβαίνει συχνά από τότε. Σε μία τάξη γεμάτη παιδιά. Γιατί αυτή εδώ η τάξη είναι σχεδόν άδεια. Ο καθηγητής καινούριος, με φανερή αμηχανία ψάχνει τα χαρτιά του. Ανδρέας Ενάκος, λέει δυνατά. Παύς. Αλέκος Γαβριήλ. Κενό. Βύχει και επιμένει. Ευάγγελος Ανακρέατος. Σηκώνει το κεφάλι του πάνω από τη σιωπή. Απουσιάζουν. Είναι νεκρή. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Σώπα! Όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Κάτω από το χώμα, μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες σκηνή. Προσμένουν την ώρα. Δεν κοιμούνται. Δεν πεθαίνουν. Προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Και δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Ας σταθούμε κι εμείς μπροστά στην πόρτα του Πολυτεχνείου. Ταπεινοί προσκυνητές. Στα αυτιά μας σας αντυχεί «Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!» Γιατί αν δεν μετέχεις, αν δεν δεις, αν δεν ζήσεις, αν δεν αγωνιστείς, αν δεν υποφέρεις, αν δεν πονέσεις, αν δεν κλάψεις,
φτάσεις, αν δεν ματώσεις, δεν θα νιώσεις ποτέ το μεγαλείο του λαού μας. Αυτού του λαού που δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του. Για το καλό του λαού που κυβερνούν, όταν έπρεπε να σηκώσουν στους ώμους τους τη δημοκρατία, όχι γραμμένη στα πανό, αλλά ως πράξη καθημερινή και φιλάνθρωπη. Τι ήταν το Πολυτεχνείο τότε? Μία επανάσταση. Η αντίσταση μερικών και λίγων ενάντια σε εκείνους που στερούσαν την ελευθερία όλων μας. Στάθηκαν με περηφάνεια νικώντας το φόβο τους. Απέναντι στο ΤΑΝ που έσπασε την πόρτα. Κάποιοι έτρεξαν στους γύρω δρόμους να σωθούν. Κάποιοι συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν. Κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι όμως είναι εδώ. Είναι η γενιά, είμαστε η γενιά, που δεν μπορούμε πια να δικαιολογηθούμε μεταξύ μας, που δεν μπορούμε
μπορούμε να εξηγήσουμε, να προστατεύσουμε και φυσικά να εμπνεύσουμε εσάς, τα παιδιά μας. Αλλά σε τι μπορεί να μετουσιωθεί το Πολυτεχνείο σήμερα? Μπορεί να μετουσιωθεί σε μία σκέψη. Πότε θα αρχίσει η Επανάσταση, η δική μας? Ποιος σήμερα μας στερεί την ελευθερία μας? Ποιος μας κλαβώνει μαθαίνοντάς μας ότι αξίζουμε λίγα? Και ποιο τάγκ έρχεται σήμερα κατά πάνω μας? Ο φόβος της φτώχειας, η αμορφωσιά, ο τυφλός θυμός, η παρέτηση? Όχι, παιδιά. Όχι, συνάδελφοι. Δεν θα περάσει. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» μιλούσε για πολύ περισσότερα από όσα οι πιο πολλοί έχουν συνειδητοποιήσει. Όλοι χρειάζεται να έχουμε ψωμί, δηλαδή τα προστοζή. Δηλαδή να μην αγωνιούμε καθημερινά, δαπανώντας όλη μας την ενέργεια και την αξιοπρέπεια για ένα πιάτο φαΐ, ένα σπίτι, ζέστη στο κρύο, ένα γιατρό. Γιατί αν απομαχάμε για όλα αυτά, το μυαλό δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Δεν μπορεί να σκεφτεί, να κρίνει, να πάρει αποφάσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δράσει. Και εδώ μπαίνει έννοια παιδεία. Παιδεία δεν είναι απλά η εκπαίδευση, οι βαθμοί, οι πανελλαδικές, το πτυχίο, το μεταπτυχιακό. Παιδεία είναι να μάθεις πώς να μαθαίνεις συνεχώς, να παρατηρείς τη φύση και το σώμα σου, να πλησιάζεις τους ανθρώπους δίπλα σου, να επιστρατεύεις τη φαντασία σου, να έρθεις σε επαφή με τη φιλοσοφία και την τέχνη, να μην καταπίνεις αμάσιτα όσα σου λένε. Τελικά, να μάθεις να χρησιμοποιείς τη λογική και την καρδιά σου για να χαράξεις το δικό σου δρόμο, ελεύθερος άνθρωπος, σε μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων. Και ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος, αυτός με βαθιά και αληθινή γνώση, είναι αυτός που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Να γίνει πολίτης με την πραγματική ελληνική έννοια. Να ελέγξει τον εαυτό του και γι' αυτό τους κυβερνήτες του. Να διαχειριστεί το πλούτο του. Να δημιουργήσει ως άτομο και ως μέλος της κοινωνίας που ζει. Το Πολυτεχνείο λέει: μην τους αφήσετε να σας εξαθλιώσουν. Εσείς είστε η δύναμη. Μην τους αφήσετε να σας τάψουν στο θυμό, στην τροπή, στην απογοήτευση, στην αδιαφορία. Αυτά μοιάζουν με αντίδραση, αλλά σκεφτείτε λίγο ποιους βολεύουν. Εσείς είστε η δύναμη. Είμαστε η δύναμη. Όλοι. Ένας-ένας και όλοι. Σήμερα είναι η στιγμή να υπερβούμε αυτά που οι άλλοι σκέφτηκαν για τη ζωή μας. Διαβάστε τα πάντα. Ακούστε, παρατηρήστε, ρωτήστε, γελάστε, μιλήστε στο διπλανό σας και ξαναδιαβάστε, ερευνήστε, σκεφτείτε, ανακαλύψτε τρόπους που κανείς δεν θα σας πει. Δημιουργήστε τη ζωή που σας αξίζει, ενεργά, δυνατά, θετικά. Δημιουργήστε την επανάστασή σας.